Σήμερα τιμάται επίσης η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν πριν από ένα χρόνο στα Τέμπη. Σας είπα για την επιμνημόσυνη δέηση που τελεί το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, 11 στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας του Μασταμπά. Έχει ανακοινωθεί το Τρισάγιο Μνημόσυνο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Γνωρίζουμε ότι μετά από αίτημα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 Μαρίας Καριστιανού από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και της Ιερές Μητροπόλης Εκκλησίας της Ελλάδος, πως αποφασίστηκε οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της χώρας να χτυπήσουν στις 10 το πρωί 57 φορές, μία για κάθε ψυχή που χάθηκε. Δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ στην Κρήτη. Η μη αυτόνομη εκκλησία της Κρήτης ανήκει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν έχω δει κάποια σχετική ανακοίνωση και ξανακοιτάζω για άλλη μια φορά τα μηνύματα, τα email, για να δω μήπως από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης έχουμε κάποια ανάλογη απόφαση. Όχι, και μάλιστα στην ανακοίνωσή της λέει η κυρία Καριστιανού: ευχαριστούμε από καρδιάς για την αποδοχή και την υλοποίηση της παράκλησής μας. Εξάλλου είμαστε πια βέβαιοι πως τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και τίποτα δεδομένο. Ένας χτύπος και ένα τρισάγιο λοιπόν για κάθε ψυχή που έφυγε ένα χρόνο πριν στην κοιλάδα των Τεμπών. Θα ηχήσει η καμπάνα να εξαγνιστούν οι ψυχές των ανθώων, να ενθυμηθούμε την ευθύνη μας στη ζωή. Ελπίζουμε στην Ανάσταση και στην αντάμωση. Μέχρι τότε η αλήθεια θα κάνει κρότο, όπως αναφέρει. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς στο ακροατή. Με αυτή την επιμνημόσυνη δέηση σήμερα στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στο Μασταμπά, ναι. Ναι, σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον άδικο χαμό 57 νέων ανθρώπων. Ένας χρόνος που έχει περάσει και δυστυχώς αυτές οι 57 ψυχές φωνάζουν και για Δουλγεράκη για δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που δεν έχει έρθει. Βλέπουμε αυτή τη φασοκομωδία αυτή τη στιγμή για την άρση της ασυλίας των υπευθύνων στην Ελληνική Βουλή. Ένας χαμός που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί το ψηφιακό σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων. Ακόμα και σήμερα τα τρένα κυκλοφορούν χωρίς την ασφάλεια που παρέχεται από ένα σύστημα που ο ελληνικός λαός το ακριβοπλήρωσε και δεν έχει εγκατασταθεί παρά τα χρόνια που έχουν περάσει. Ο Αρείος Πάγος με καθυστερημένα αντανακλαστικά. Πάω αμέσως στο σύνθημα, κύριε Βοριά. Αντιλήφθηκε ότι δεν πρόκειται για θέμα ηθικό ή συναισθηματικό. Δηλώνει ο Γιώργος Ηλιόπουλος, δικηγόρος, ο γιος του οποίου βρισκόταν στο βαγόνι. Τα Τέμπη δεν θα μπορέσετε να τα κουκουλώσετε. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι ένα από τα δεκάδες οικονομικά εγκλήματα. Λέει η πλεύση ελευθερίας. Ένα χρόνο μετά η σκέψη όλων μας δεν μπορεί να φύγει από την ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη. Η προσωπική μου δίνικη συνέστηση της πολιτικής ευθύνης με οδήγησαν εκείνη την ημέρα στην άμεση παρέτηση. Κανένας δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο που βιώνουν. Έχουν και θα έχουν πάντα το σεβασμό μας οι άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς των θυμάτων. Λέει στη γραπτή του δήλωση ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής, αν θέλει πραγματικά να δείξει, θα έλεγα, ένα πρόσωπο στην κοινωνία, θα πρέπει να παρατηθεί από την ασυλία που κατέχει λόγω της ευθύνης περί υπουργών, και αν νιώθει ότι δεν έχει καμία ευθύνη να πάει να δικαστεί όπου δικαζόμαστε όλοι μας, από να γίνει κάτι από την ελληνική δικαιοσύνη και να σταματήσει αυτή η φαρσοκομωδία. Επαναλαμβάνω, αυτές οι 57 ψυχές που φωνάζουν δεν πρόκειται, και εγώ το λέω, να κουκουλωθεί αυτό το θέμα. Αυτοί οι 57 ανθρώποι ήταν νέοι ανθρώποι, μπορεί να ήταν και τα παιδιά μας, κύριε Δουλγεράκη. Είχαμε και κρούσματα, το ξέρετε πολύ καλά, και από εδώ από την Κρήτη υπήρχαν δηλαδή μέσα στα θύματα ή κινδυνεύσανε κάποιοι ανθρώποι που βρισκόταν σε αυτό το τρένο. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εμείς το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι αυτό το μνημόσυνο, θέλοντας να δείξουμε το σεβασμό μας προς
αυτές τις οικογένειες και με αυτόν τον τρόπο να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό των παιδιών τους που χαθήκαν λόγω της ανευθυνότητας κάποιων ανθρώπων. Κύριε Βουριά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Βουριά, και σας ακροατές.